Παρά την οικονομική κρίση και γενικό περιορισμό των εισαγωγών, η Θεσσαλονίκη γίνεται και φέτος για 7η φορά Διεθνές Κέντρο Προβολής Βιομηχανικών και Αγροτικών Προϊόντων. Υπάρχουν συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και τις περισσότερες βαλκανικές χώρες. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την έκθεση ερχόμενος από την Άγκυρα. Όμως στη μεγάλη αίθουσα υπάρχουν και μερικοί που δίνουν έναν άλλο τόνο στην υποδοχή. Εθνική Ένωση Ελλάς. Γνωστότερη σαν 3Ε, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μερικές χιλιάδες μέλη και οπαδούς, είναι η σημαντικότερη ελληνική φασιστική οργάνωση. Ευσταλείς νέοι, οργανωμένοι σε παραστρατιωτικούς σχηματισμούς, αναστατώνουν συχνά την πόλη με επιθέσεις εναντίον των Εβραίων, των εργατικών και κομμουνιστικών συγκεντρώσεων. Ο Τσαλδάρης δεν είναι σίγουρο ότι θέλει τους φασίστες αυτούς για οπαδούς του. Εκείνοι όμως, περισσότερο μοναρχικοί και από τον ίδιο, θεωρούν ότι πολιτικός τους χώρος είναι ακριβώς το Λαϊκό Κόμμα.